Και έχουμε τώρα τον Σταύρο Κόλκα στην Ολλανδία, γιατί θα κάνει δηλώσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Βλάνταν Ιβιτς. Μια λίγο ησυχία όμως, ετοιμάζω ανοιχτή ακρόαση μέχρι να τοποθετηθεί ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ναι, ναι. Να είμαι ειλικρινής, περίμενα αυτή την ομάδα. Όταν μιλήσαμε μεταξύ μας εδώ με τους άνθρωπους από τη διοίκηση, είχα κάποια αίσθηση ότι θα συνεργαστούμε με την ΑΕΚ. Έχουμε παίξει ξανά το παρελθόν. Ξέρουμε ότι είναι μια τεράστια ομάδα, μια ομάδα με μεγάλη ιστορία όσον αφορά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ολλανδικό. 4 φορές προποθήτρια της Ευρώπης. Όλα αυτά τα που σας έχω πει σίγουρα μας δίνει παραπάνω κίνητρο να μπορούμε να προετοιμαστούμε και να κάνουμε πρόκληση. Κοιτάξτε, έχουμε δει, βρισκόμασταν εδώ που βρισκόμασταν και η ομάδα του Άιαξ έχει κάνει αρκετά φιλικά παιχνίδια στις προηγούμενες μέρες. Οι άνθρωποι όποιοι ασχολούνται με τους αντίπαλους τους έχουν δει. Έχουμε και τις επόμενες μέρες που και ήδη θα κάνουμε άλλα παιχνίδια που πάλι θα στείλουμε τους άνθρωπους. Μπορεί να πάω και εγώ εδώ τώρα. Αλλά οι πρώτες εντυπώσεις που έχουμε βέβαια δεν είναι κάποιες ολοκληρωμένες, γιατί ξέρετε και ήδη ότι η ομάδα βρίσκεται στις προετοιμασίες. Έχουν ακόμα και αυτοί πόσες μέρες έχουμε, 10-11 μέρες μέχρι το παιχνίδι, και σίγουρα όπως και εμείς τελειώνουν την προετοιμασία και προετοιμάζονται για το πρώτο παιχνίδι. Όπως γνωρίζετε και εσείς, όλα αυτά τα παιχνίδια που κάνουμε στην προετοιμασία κάνουμε για τους λόγους να δοκιμάσουμε κάποια σχέδια που θέλουμε. Όσο προχωράει και όσο πλησιάζει το παιχνίδι, πιστεύω και οι παίκτες μου θα πάρουν και τη φρεσκάδα όπως χρειάζονται, να μπορούν να είναι έτοιμοι. Λογική λέει ότι έτσι κάνουν και οι άλλοι. Τότε επόμενα παιχνίδια είναι πιο ουσιαστικά και εκεί θα μπορούμε να δούμε κάτι παραπάνω. Ποια είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχουν παίχτες σας ενώπιση των αγώνων? Ότι είναι δύο τελικοί, ότι είναι όλα για όλα, είναι τα πιο σημαντικά από τα πιο σημαντικά μάτια της χρονιάς? Κοιτάξτε, είναι τα πρώτα παιχνίδια, σίγουρα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους όλους μας, για σύλλογο, και οι παίχτες πρέπει να έχουν πίστη ότι μπορούν να προβληθούν. Αυτό είναι το πρώτο που το ζητήσω από τους ίδιους. Να έχουν επιταχθεί όπως έχουν. Βέβαια, πάντα υπάρχει ο αντίπολος όπως είναι απέναντι, αλλά εγώ πιστεύω στην ομάδα μου, πιστεύω στους παίκτες μου και έχουμε ακόμα, όπως σας έχω πει, 10 μέρες, θα δουλέψουμε σκληρά, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε και κάποια μικρά προβληματάκια που έχουμε και να είμαστε έτοιμοι 100% για αυτό το παιχνίδι. Κοιτάξτε, είμαι ειλικρινής, έχω μία πίκρα από αυτό το παιχνίδι. Αν θυμάμαι τώρα, πριν ήταν 2010, πριν 6 χρόνια, βέβαια ήμασταν κοντά να αποκριθούμε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε. Παίξαμε δύο καλά παιχνίδια, θυμάμαι. Δεν χάσαμε ούτε ένα. Και τότε η ομάδα του ΑΕΚ ήταν πολύ δυνατή, με πολύ καλούς παίκτες, όπου τώρα αυτή τη στιγμή αν δείτε που είναι και που παίζουν, καταλαβαίνετε τι ποιότητα υπήρχε τότε.
εκείνη τη χρονιά είχαμε πίστη ότι μπορούμε να το κάνουμε. Δουλέψαμε σκληρά και ήμασταν πολύ κοντά. Πιστεύω ότι φέτος με αυτή την πίστη που πρέπει να έχουμε, όποιος και να είναι μπροστά μας και όποια ομάδα να είναι, με κάποια πράγματα όπως σας έχω πει που θέλω να αλλάξω, έχω λίγες μέρες αλλά πιστεύω ότι τα καταφέρουμε, μπορούμε να είμαστε αξιόδοξοι και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να αποκριθούμε. Κοιτάξτε, εξαρτάται πως όπως βλέπει ο καθένας. Κάποιος μπορεί να προτιμάει πρώτο παιχνίδι είναι μέσα, δεύτερο έξω. Κάποιοι βλέπουν αντίθετα. Αυτό τώρα είναι δύο παιχνίδια. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να παίζουμε και ένα μέσα και ένα έξω. Τότε δεν έχω κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο που είναι πρώτο παιχνίδι εκεί. Μπορεί να μας βγει και καλό. Κοιτάξτε, όσο αφορά τον Κάνιας, δεν νομίζω ότι το πρώτο παιχνίδι ότι είναι έτοιμος. Γιατί κάναμε και εργομετρικό, κάνει μεγάλη προσπάθεια, δουλεύει, είναι μαχητής, θα προσπαθήσει βέβαια, αλλά δύσκολα βλέπω ότι είναι έτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Έχουμε και κάποια παιδιά που ξεκινήσαν λίγο αργότερα από την Ασία και αυτοί το ίδιο δίνουν ό,τι μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο που τους θέλουμε. Έχουμε ακόμα 10 μέρες και όσο πλησιάζει το παιχνίδι, τόσο και εγώ θα έχω πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τους όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.